Πριν προλάβει ο Πρωθυπουργός να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για ασύρματο ίντερνετ για όλους τους Έλληνες, ο Δήμος Αδείρων αποδεικνύει πως είναι βήματα μπροστά, αφού ολοκληρώθηκαν ήδη οι εργασίες προκειμένου η πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο κάθε οικισμού να είναι η καλύτερη δυνατή και να απολαμβάνουν οι δημότες δωρεάν αυτή την παροχή. Όπως είπατε, έχει ολοκληρωθεί. Βέβαια, θα κάνουμε κάποιες ενημερωτικές μαζόξεις, ειδικά για την νεολαία, γιατί αυτοί το χρησιμοποιούν για να μπορέσουν να τους ενημερώσουμε πιο πλήρως. Στόχος μας είναι στα επόμενα χρόνια να πυκνώσουμε όσο μπορούμε τις κεραίες μας, που σημαίνει ότι θα μπορούν να έχουν καλύτερη λήψη και να πλατιάσουν οι συνδρομητές. Εκείνο που θέλω να παρακαλέσω όσοι δεν, γιατί αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πιάσει όλους τους οικισμούς, εννοώ όλα τα όρια, μπορούν κάποιοι που τους ενδιαφέρει με στοχευμένες κινήσεις, με μια μικρή κεραία που μπορούν να τοποθετήσουν στο σπίτι τους, των 50-60 ευρώ, να παίρνουν, στοχεύουν τις δικές μας κεραίες, έτσι, αυτά μου λένε τεχνική, και μπορούν να αξιοποιήσουν αυτήν την διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξυπηρετηθούν όλα τα σπίτια του Δήμου μας. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε σε κάθε σπίτι, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία που την ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή που γίναμε Δήμος και ήδη, όπως είπα, έχει αγκαλιάσει και τον πρώην Δήμο Σελέρου. Τώρα τελειώσαμε στον πρώην Δήμο Σελέρου και στον πρώην Δήμο Αυδείρων, γιατί ο Δήμος Βιστονίδας το έχει ξεκινήσει πιο μπροστά. Και βέβαια βάλαμε και τις παραλίες και οι παραλίες του Δήμου. Και όπως είπα, από εδώ και πέρα θα πυκνώνουμε και εμείς τις κεραίες μας, όπου δηλαδή υπάρχουν σημεία που μπορούμε να βάλουμε κεραίες, θα το κάνουμε, αφού προμηθευτούμε αυτό το υλικό, για να μπορούμε δηλαδή να το πλατιάζουμε και περισσότερο. Αυτό που έχει μάλιστα ιδιαίτερη σημασία είναι πως η πρόσβαση στο ίντερνετ θα διευκολύνει και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους γιατρούς των περιφερειακών ιατρίων που εδρεύουν στο Δήμο, προς όφελος του συνόλου των δημοτών.